Θέλετε να πετύχετε κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή σας που θα σας ικανοποιήσει πάρα πολύ, που θα σας κάνει να νιώσετε πλήρης, που θα είστε τόσο πολύ ευτυχισμένος και μόνο που το έχετε καταφέρει αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι αυτό που το κάνουμε ασυναίσθητα σε όλη μας τη ζωή, στη ζωή μας μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε αντιληφθεί τι κάνουμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Μαθαίνουμε, το ζούμε και το δίνουμε. Μαθαίνουμε, μετά το ζούμε, αυτό που μαθαίνουμε και μετά αυτό που μάθαμε το δίνουμε και σε άλλους, το δίνουμε παραέξω, δεν το κρατάμε για μας. Αυτό το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Το πρώτο βήμα είναι να αρχίσουμε να μαθαίνουμε. Πρέπει να μάθουμε μια νέα ικανότητα, μια νέα δεξιότητα, κάτι που θα μας άρεσε να μάθουμε, να το ξεκινήσουμε όμως σήμερα. Γιατί με ρωτάτε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσω αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο. Η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε, να ξέρετε, είναι πάντα το τώρα. Παρελθόν δεν υπάρχει, πάει πέρασε. Μέλλον δεν υπάρχει, δεν ήρθε ακόμα. Η μόνη πραγματικότητά μας είναι τούτη εδώ η στιγμή. Γι' αυτό και λέω ότι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι ή για να μην κάνεις κάτι είναι το τώρα. Οπότε τώρα αποφασίστε και ξεκινήστε και πείτε ναι, εγώ αυτό θέλω να μάθω, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα με εξελίξει, το νιώθω, είναι το ένστικτό μου, είναι η εσωτερική μου φωνή που μου το φωνάζει, κάτι με τραβάει προς εκείνο το δρόμο, προς εκείνο το πράγμα, και ξεκινήστε και μάθετε γι' αυτό, μελετήστε γι' αυτό, παρατηρήστε, οτιδήποτε χρειαστεί, θέλετε online, θέλετε στη ζωή γενικά, θέλετε σε βιβλία, πάντως μαθαίνουμε. Το πρώτο είναι αυτό που κάνουμε είναι να μάθουμε. Και μετά, αφού μάθουμε, τι κάνουμε? Αφού το μάθουμε, το τσεκάρουμε. Το τσεκάρουμε από εδώ, το τσεκάρουμε από εκεί. Πειραματιζόμαστε, ζούμε την εμπειρία αυτού που μάθαμε. Μπαίνουμε πολύ καλά σε αυτό το ρόλο. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ καλή και κοντινή επαφή με αυτό που μάθαμε, με αυτό το πράγμα, το οτιδήποτε κι αν είναι. Και αφού το έχουμε τραβήξει από όλες τις πλευρές, το έχουμε βιώσει και έχουμε πειραματιστεί πάνω σε όλα όσα αφορούν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, μετά χαλαρώνουμε και τι κάνουμε? Το δίνουμε και σε άλλους. Τη γνώση αυτή θέλουμε να την δώσουμε. Και όντως το κάνουμε. Δεν το κρατάμε για μας στο τέλος. Δηλαδή αφού τελειώσει το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα, το τρίτο είναι να το πούμε και σε άλλους, να το μάθουν και άλλοι, να το δώσουμε παραέξω. Και πραγματικά αυτό το να συνεισφέρεις είναι αυτό που γεμίζει τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος ήρθε με έναν ανώτερο σκοπό σε αυτή τη ζωή και αυτό που κρύβεται πίσω από αυτόν τον ανώτερο σκοπό είναι η συνεισφορά του στο σύνολο, η προσφορά του στο σύνολο. Και αυτό το πράγμα είναι κύκλος. Μαθαίνουμε, έτσι, μαθαίνουμε, βιώνουμε, το δίνουμε. Είναι κύκλος, επαναλαμβάνεται σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας και στο τρίτο στάδιο όταν πλέον θα το έχεις δώσει, θα το έχεις προσφέρει, θα έχεις βοηθήσει, θα έχεις προσφέρει στο σύνολο, μετά φτάνεις σε ένα σημείο να λες τώρα τι κάνω, δεν με γεμίζει τίποτα, τώρα τι κάνω από εδώ και πέρα. Πώς είστε που σε αυτή τη φάση της ζωής σας έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, φαντάζομαι από μια ηλικία και πάνω για να πούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε πει ότι τώρα δεν με γεμίζει τίποτα. Έκανα το ένα, έκανα το άλλο, έκανα, μπούχτισα, ξέρω εγώ, τώρα από εδώ και πέρα τι. Και πέφτουμε σε ένα τέλμα. Σε όσους είστε σε αυτή την κατάσταση, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε ξανά τον κύκλο. Πάμε ξανά τον κύκλο. Μαθαίνω, ζω, προσφέρω. Μαθαίνω, ζω, το δίνω. Είναι αυτό, αυτό το πράγμα. Αυτά τα τρία κάνουν έναν κύκλο. Πάμε ξανά να μάθουμε κάτι καινούριο. Έτσι κρατάμε και τον εγκέφαλό μας σε υγεία και το σώμα μας σε υγεία και τον οργανισμό μας σε υγεία όταν δεν πέφτουμε σε τέλμα. Εξελισσόμαστε συνεχώς. Πάμε να το κάνουμε. Δεν τελείωσε η ζωή επειδή έχουμε κάνει κάποια πράγματα και τώρα νιώθουμε ότι έχουμε τελειώσει και δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε με βάση αυτό το βίντεο και θα σας εμπνεύσει αυτό το βίντεο να βρείτε κάτι που σας αρέσει, που σας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους, που σας κάνει να νιώθετε 100% εαυτό σας και είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε και θα αρχίσετε πάλι, ξανά, για άλλη μια φορά να μαθαίνετε γι' αυτό.
Και μετά θα το ζήσετε και αφού το ζήσετε και το τεστάρετε και πειραματιστείτε και μετά θα είστε έτοιμοι να το δώσετε.